αυτής της περίοδου της διαπραγματευτικής είναι κατά τη γνώμη μου το εξής. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, είναι συμβατό με την παραμονή της χώρας στο ευρώ? Η απάντηση είναι ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συμβατό με το μνημόνιο. Με την παραμονή της χώρας στο ευρώ φυσικά και είναι. Και για την ακρίβεια είναι πιο συμβατό από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, ακριβώς γιατί δημιουργεί τη δυναμική της γρηγορότερης επιστροφής οικονομίας σε ανάπτυξη με ισχυρό βαθμό κοινωνικής δικαιοσύνης. Τότε για όλες αυτές οι φωνές που ακούγονται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν λέτε κάτι να σταματήσουν? Ότι θα φύγουμε από το ευρώ, υπέρ της δραχμής. Γιατί δεν τα σταματάτε? Αυτές οι φωνές, εμείς έχουμε διαφορετικές φωνές στο ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε εσείς πολύ χαρούμενοι. Εσείς το ξέρω, είστε υπέρ του ευρώ. Είμαστε... Όχι, όχι. Δεν το ότι έχουμε διαφορετικές φωνές δεν μας εμπόδισε να φτάσουμε να γίνουμε κόμμα της αντιπολίτευσης. Οι διαφορετικές φωνές δεν μας εμπόδισαν να γίνουμε κυβέρνηση. Καθένα, μα εγώ είμαι υπέρ δεν μας εμποδίζουν να είμαστε και μια πολύ καλή κυβέρνηση, σας διαβεβαιώ. Ναι, υπέρ των πολυσυλλεκτικών κομμάτων, αλλά αυτό. Ωραία, τότε όταν, δεν βλέπετε, πρόβλημα, όταν βλέπετε ότι φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο, η χώρα έχει τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης. Δίνουμε πατήματα στους ξένους να εκμεταλλευτούν τις εσωτερικές αντιφάσεις δικές σας. Δεν νομίζετε κι εσείς που είστε, σαφώς, εγώ θεωρώ υπέρ του ευρώ. Όχι υπέρ της δραχμής όπως κάποιοι σύντροφοί σας. Δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει κάπως να το κατεβάσουμε. Ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γίνει στις 11 Μαΐου, 12, να έχουμε συμφωνία. Εσείς θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε? Τι εννοείτε? Ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε συμφωνία και να πάμε σε μια παρατεταμένη περίοδο? Θεωρείτε λοιπόν στο επόμενο δεκαήμερο? Δεν νομίζω. Θεωρείτε στο επόμενο δεκαήμερο θα υπάρχει συμφωνία? Το θεωρώ επιβεβλημένο και μάλλον... Επιβεβλημένο το θεωρείτε? 100%... Και θεωρούσατε και στις 24 Απριλίου ότι θα έχουμε συμφωνία και δεν είχαμε. Θυμάστε τις δηλώσεις που είχατε κάνει. Ωραία. Δεν ξέρω να κάνω πρόβλεψη τότε. Ναι, όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάμε. Ναι. Βεβαίως δεν πιστεύω. Νομίζω ότι πρέπει να έχετε πιστεί ότι αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος της κυβέρνησης. Τότε πώς εξηγείτε? Πρέπει να έχετε πιστεί γι' αυτό ότι εδώ και δύο μήνες. Κύριε Σταθάκη, πώς εξηγείτε κορυφαίοι υπουργοί σας να λέτε ότι το πρόβλημα σε περίπτωση Brexit δεν το έχει η Ελλάδα, το έχουν οι Ευρωπαίοι? Δεν μπορεί αυτά τα δύο να είναι σε αρμονία? Νίκο, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Και δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα να είπε ότι δεν θα έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Κύριε Σταθάκη, θα έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Μισό λεπτό, Νίκο, γιατί το έχω εδώ να του το δείξω και η Ευρώπη, φυσικά. Το διαβάσατε? Ο κύριος Λαφαζάνης λέει ότι δεν πρόκειται... Αφήστε το διαβάστε. Δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα συμβιβασμός, γιατί η Ελλάδα έχει προοπτική και χωρίς τη χρηματοδότηση της Ευρώπης. Λέει ότι ο όρος έντιμος συμβιβασμός είναι αδόκιμος και ρευστός. Και ότι η Ελλάδα έχει εναλλακτικές λύσεις σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα υποστεί θανάσιμο πλήγμα αν φύγει η Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Και λέει με σαφήνεια, συμβιβασμός δεν πρόκειται να υπάρξει. Γιατί οι εταίροι ζητάνε νέα μέτρα μείωση συντάξεων και μισθών, ξεπούλημα της χώρας κλπ. Μέχρι εκεί να μας πει. Συμφωνεί με αυτή. Και λέει ότι η πτώχευση και το εθνικό νόμισμα πλανώνται ως μπαμπούλας. Αλλά όσοι το φέρνουν ως μπαμπούλα, πλανώνται πλάνη εκτρά. Δηλαδή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πιο καθαρός και είναι καθαρός πάντα ήταν σε αυτή τη θέση. Και έτσι ήταν πάντα. Ωραία. Το ερώτημα λοιπόν... Ποια είναι η είδηση για να καταλάβω? Αν εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Συμφωνείτε εσείς με αυτό. Μα προηγουμένως είπατε ότι η Ελλάδα θα έχει πρόβλημα. Ο κύριος Λαφαζάνης λέει δεν θα έχει, θα έχει η Ευρώπη. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Για εκατομμυριωστή φορά. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τώρα, από το 2012. Συμφωνούμε. Από το 2000... Τότε ήσασταν αντιπολίτευση, κύριε Σταθάκη. Τώρα είστε κυβέρνηση. Αφήστε με ολοκληρώσει. Παρακαλώ. Σταθερά, αμετακίνητα και χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία τρία χρόνια, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι παραμονή της χώρας στο ευρώ, αδιαπραγμάτευτα, έξοδος από το μνημόνιο. Αυτή ήταν η πολιτική μας το 12, το 13, το 14. Αυτή είναι η πολιτική μας σήμερα. Τι σας απασχολεί πιο πολύ? Συγγνώμη, υπάρχουν και άλλες απόψεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Σεβαστές. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι γνωστό όμως. Δεν δημιουργούν. Με συγχωρείτε. Τώρα δεν δημιουργούν πρόβλημα. Με συγχωρείτε, ο κύριος Λαφαζάνης. Ένα-ένα. Με συγχωρείτε, ο κύριος Λαφαζάνης. Νίκο, ένα-ένα. Σε παρακαλώ, άσε με να βάλουμε μια τέτοια. Ο κύριος Λαφαζάνης δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι κορυφαίος υπουργός. Έχει όλο το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, της ενέργειας, κεντρικά θέματα.
Οι Ευρωπαίοι λένε ότι δεν μας αρκούσε ο Βαρουφάκης, γιατί θέλουμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Ανάπτυξης, τον ΤΑΔΕ να συνομιλήσουμε. Δεν είναι οποιοδήποτε ο κ. Λαφαζάνης. Φυσικά γίνεται εξαιρετικό και κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι απόψεις του όμως... Έχει τις απόψεις του, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα. Κύριε Σταθάκη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Κάντε εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κάντε του κριτική ως Υπουργού. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εσείς αν έχετε. Εξαιρετική δουλειά κάνετε. Εσείς αν θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Υπερασπίζομαι την πολυσυλλεκτικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, τις διαφορετικές απόψεις και τη σταθερότητα. Τα αντιφατικά μηνύματα που λαμβάνουν αυτοί με τους οποίους διαπραγματεύονται. Νίκο, έχει χαράξει μια πολιτική με βάση τον έχετε εσείς και μετά ο Τάσος ο Παπάς. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα σας παρακαλέσω δύο πράγματα. Να με ακούτε όταν σας λέω σταματήστε και μετά θέλω τον κύριο Σταθάκη να μόνος του εδώ πέρα. Ναι, ο κύριος Σταθάκη είναι μόνος του, αλλά εγώ δεν έχω μιλήσει. Πρέπει να του δίνουμε τη δυνατότητα να μιλήσει. Μόνος του είναι. Όχι.